Έχουμε ένα απολογισμό, ένα ετήσιο απολογισμό που έχει να κάνει με τις βιβλιοθήκες Χανίων. Δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στις δράσεις, στις πρωτοβουλίες και στις εκδηλώσεις των βιβλιοθηκών στα Χανιά και βέβαια υπήρξαν από τη μία, όπως είπα, δεκάδες εκατοντάδες δράσεις και βέβαια νέα μέλη. Πάμε να δούμε λίγο τα επίσημα στοιχεία. Ξέρετε, παρουσιάζουμε αυτά τα επίσημα στοιχεία, καθώς η εκπομπή εδώ και τρία χρόνια στηρίζει πάρα πολύ αυτή τη δομή σε επίπεδο Χανίων και συνδεόμαστε σχεδόν σε μηνιαία βάση και παρουσιάζουμε εκδηλώσεις. Κοιτάξτε τώρα, λοιπόν, γεμάτες οι βιβλιοθήκες και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους διαχειριστές. 864 τα νέα μέλη, συνολικά 15.754 συνολικά τα μέλη στις βιβλιοθήκες. Στις βιβλιοθήκες Χανίων, 31.158 βιβλία και βέβαια 108 περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό. Χιλιάδες οι δανεισμοί. 75 επισκέψεις σχολείων. 72 δράσεις φιλαναγνωσίας και 1.985 παιδιά, εδώ θέλω να εστιάσω, 1.985 παιδιά στις βιβλιοθήκες στα Χανιά μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκαν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν πιάνουν στα χέρια τους βιβλίο, εξωσχολικό βιβλίο, πέρα από αυτά που μας παρέχει το Υπουργείο και το κράτος στα σχολεία μας, έπιασαν βιβλίο και ήρθαν σε επαφή, πολλά από αυτά τα παιδιά δημοτικού ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά. Λοιπόν, θέλω λίγο να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στην κυρία Βιβί Χουδαλάκη, την προϊσταμένη βιβλιοθηκών στο Δήμο Χανίων, να την καλησπερίσω, να την ευχαριστήσω θερμά. Και επιθυμώ ένα πρώτο σχόλιο πάνω στα στοιχεία τα οποία παραθέσαμε και παρουσιάσαμε. Γεια σας κυρία Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, όπως με όλα αυτά που ακούμε τελευταία. Και εμείς είχαμε μια μεγάλη απώλεια στον χώρο των βιβλιοθηκών. Έφυγε η ψυχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ο κύριος Τσιμπόγλου. Ο Γενικός Διευθυντής. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Ένας άνθρωπος με όραμα, ένας άνθρωπος που μας έδωσε έμπνευση. Έτσι ξεκινάει δύσκολα η φετινή χρονιά, αλλά στην ανασκόπηση της περσινής χρονιάς, παρουσία του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας, του κυρίου Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Υπεύθυνων των Βιβλιοθηκών, του κυρίου Γιαννακάκη, και όλων των συναδέλφων κόψαμε την πίτα μας στην αρχή του μήνα και όλη η παρουσία όλων των βιβλιοθηκονόμων κάναμε τον απολογισμό της χρονιάς που μας πέρασε. Όπως είπατε και εσείς, τα στοιχεία αυτά αφορούν την περσινή χρονιά και από ό,τι φάνηκε και είδαμε κι εμείς, πήγε πολύ καλά. Όντως, είμαστε ευχαριστημένοι. Παρόλο που ξεκίνησε με τα νέα μέτρα και είμαστε λίγο αυστηρά, προς την άνοιξη ξεκινήσαμε κανονικά και το δανεισμό και τις δράσεις και τις επισκέψεις των σχολείων και τα προγράμματα φιλαναγνωσίας και την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση και δημιουργικότητας για παιδιά και παρουσιάσεις και έτσι η χρονιά γέμισε και έκλεισε πολύ δημιουργικά. Πόσο γεμάτη σας αφήνουν αυτές οι δράσεις από τη μία και πώς το ικανοποιημένοι είστε με αποτέλεσμα και ο πύχης να ανέβει ακόμα περισσότερο, δηλαδή ο στόχος για το 23, ποιος είναι? Κάθε χρόνο βάζουμε το στόχο μας. Φέτο θα εστιάσω στις σημαντικές συνεργασίες που είχαμε με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου, με την Περιφέρεια, με το Δήμο, με τις εκδόσεις Πατάκη, Καστανιώτη, Πόλης και με άλλες, με τη Λέση Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων, με τα βιοπολία της πόλης μας. Εστιάσαμε στις 21 Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Κοντά μας δεν μπόρεσαν να έρθουν η Γλυνιαδάκη, η Κρυστάλη και ο Γιάννης Δούκας, δύο εξαιρετικοί νέοι ποιητές, αλλά μας έστειλαν βιντεάκια διαβάζοντας ποίηματά τους και τα αναρτήσαμε στην σελίδα της βιβλιοθήκης και στο YouTube της βιβλιοθήκης. Εστιάσαμε στην Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 2 του Απρίλη, έχοντας κοντά μας αξιόλογες συγγραφείς παιδικών βιβλίων, την Αλεξάνδρα Μητσιάλη, τη Μαρίζα Ντεκάστρο, τη Στέργια Κάβαλου.
Αργότερα, τον Ιούνιο, δώσαμε άλλο αέρα στην πόλη μας με το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου Χανίων, με την παρουσία του Μανώλη Πιμπλή υπό τη διεύθυνσή του, με την περιφέρεια, το Δήμο μας, 5.000 επισκέπτες και 60 εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα στα τέλη του Ιούνιου. Οι δύο λέσχες ανάγνωσης της βιβλιοθήκης, και η Α και η Β, με δυναμικά μέλη, συγκεντρώνονται μία φορά το μήνα, διαβάζουν το ίδιο βιβλίο και το συζητάνε. Πολύ δυναμικές και οι δύο λέσχες. Ξέρετε, εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτόν τον αριθμό που ανέφερα. Περίπου 2.000 παιδιά βρέθηκαν και πέρασαν τις πύλες των βιβλιοθηκών στα Χανιά. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή αυτή η επαφή που έρχονται παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, με εξωσχολικά βιβλία, με τη λογοτεχνία, με την πεζογραφία μας, με την ποίησή μας. Στα παιδιά δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση, γιατί ξέρουμε ότι αν το παιδί αγαπήσει το εξωσχολικό βιβλίο και του γίνει βίωμα, θα το διατηρήσει σε όλη του τη ζωή. Σωστά. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε από το προνήπιο. Έχουμε πολλά προγράμματα φιλαναγνωσίας για το προνήπιο, για τις πρώτες τάξεις δημοτικού και για τις μεγαλύτερες τάξεις. Δεχόμαστε επισκέψεις σχολείων και πραγματοποιούμε αυτά τα προγράμματα. Προγράμματα για την αρχιτεκτονική, για την ποίηση, για τη ζωγραφική. Προγράμματα για τα μικρότερα παιδιά. Θα σας πω ενδεικτικά, αυτό το είναι εποχή. Τρέχει το πρόγραμμα «Θα σε κάνω μια αγκαλιά». Μιλάμε εδώ στα παιδιά για τη συνένεση, για την αγκαλιά. Μπορούμε να πούμε και όχι όταν αισθανόμαστε άβολα. Σπίτι είναι. Μιλάμε στα παιδιά τι είναι το σπίτι, τι εκφράζει το σπίτι για μας. Μία άλλη δράση είναι «Εσύ τι λες πολύτιμο, πώς είναι», βασιζόμενη στο βιβλίο της Λίλη Λαμπρέλη. Έχουμε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και έχουμε τα σημειωματάρια τέχνης. Μιλάμε για τον κινηματογράφο, για την ποίηση, για την αρχιτεκτονική, μάλιστα, για τη ζωγραφική, για τη γλυφτική. Όλα λοιπόν, αυτά λοιπόν τα προγράμματα, ναι, έχουν σαν στόχο το παιδί και καλούμε τις τάξεις των σχολείων, συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς και επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη. Εκτός ότι απομονωμένα οι γονείς έρχονται μόνοι τους και δανείζονται τα παιδιά τους βιβλία, μάλιστα, μεμονωμένα, κάνουμε και αυτές τις δράσεις και έτσι όλο κυρία και περισσότερα παιδιά έρχονται μέσα στον χώρο των βιβλιοθήκων. Θέλω λίγο να κλείσουμε. Και επίσης να σας πω ότι, ναι, δίνουμε έμφαση στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση και δημιουργικότητας για παιδιά, που είναι μια συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και γίνονται δράσεις σε όλες τις παιδικές βιβλιοθήκες και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Γι' αυτό λοιπόν έρχονται τα παιδιά μας μαθαίνουν, περνάνε τόσο δημιουργικά και αγαπάνε το βιβλίο και τις δράσεις. Θέλω των λίγο βιβλιοθήκων να κλείσουμε με ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα σε γονείς και οικογένειες μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αναφορικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και αναφορικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να γίνει μέλος κάποιας βιβλιοθήκης στα Χανιά. Είναι πολύ απλό. Τα μικρότερα παιδιά συνοδεύονται από τους γονείς και συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους. Οι ενήλικοι συμπληρώνουν τη φόρμα με τα στοιχεία τους με την αστυνομική τους ταυτότητα. Μπορούν να γίνουν μέλη, να δανείζονται μέχρι 3 βιβλία για 15 μέρες, να συμμετέχουν στις δράσεις, στις εκδηλώσεις, στις παρουσιάσεις βιβλίων και σε οτιδήποτε άλλο κάνει η βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την προσπάθειά σας. Εδώ είμαστε να στηρίξουμε δράσεις και πρωτοβουλίες. Και ο απολογισμός του 23 να είναι ακόμα καλύτερος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουναλάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και για ό,τι θέλουν, όποιος θέλει, στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.